Τι να κάνω, τι να κάνεις για να πάει καλά μια σχέση. Για να πάει μια σχέση που έχουμε, μια σχέση που θέλουμε να διεκδικήσουμε, τι περνάει από το χέρι μας. Δες αυτό το βίντεο και πιστεύω μέχρι το τέλος του βίντεο κάποια πράγματα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο ανοιχτό το πεδίο για σένα, λιγότερο μπερδεμένο. Θα μου πεις και στα σχόλια δηλαδή πώς το βλέπεις. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσούλης, ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο. Και είμαι εδώ πέρα μαζί σας, δίπλα σας, για να συζητήσουμε, να παρουσιάσω κάποιες τοποθετήσεις και για να ακούσω από εσάς το πώς βλέπετε και τις τοποθετήσεις και γενικά τις καταστάσεις που συζητάμε. Πάμε τώρα στη σχέση. Και πώς την κρατάμε τη σχέση, τι χρειάζεται να κάνουμε για μια σχέση, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε μια σχέση που είτε έχουμε είτε θέλουμε να αποκτήσουμε. Οι σχέσεις δεν έρχονται κατά παραγγελία. Οι σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο το σχηματίζουμε στο μυαλό, το ξεκαθαρίζουμε, το αποκρυσταλώνουμε, το περιγράφουμε, το αναλύουμε, το ανοίγουμε όσο θέλουμε και με ό,τι μυαλό έχει ο καθένας έτσι μπορεί να το αναλύσει και πάρα πολύ. Και επειδή το φτιάξαμε εμείς στο μυαλό, μετά καλούμαστε να το διεκδικήσουμε ακριβώς όπως το φτιάξαμε. Είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, και αν θέλεις μπορείς να ρίξεις και μια ματιά, ότι είναι δυναμικοί σχηματισμοί οι σχέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαμορφώνονται από δύο διαφορετικούς κόσμους, από δύο ανθρώπους που κάποια στιγμή θα συναντηθούν, κάποια στιγμή θα νιώσουν έλξη, κάποια στιγμή θα έρθουν κοντά. Και αν έρθουν κοντά μπορούν να αρχίσουν να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν, να συνεννοηθούν και να δουν μετά αν υπάρχει περιθώριο να λειτουργήσουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Και κάπως έτσι εννοούμε μια σχέση που έχει κάποιο λειτουργικό έδαφος, μια σχέση που έχει νόημα, μια σχέση που ο καθένας από τη διαφορετική δική του πλευρά έχει λόγους να υποστηρίξει. Όπως περιγράψαμε τώρα έτσι σχηματικά, μιλάμε για ένα μόρφωμα, ένα κοινωνικό μόρφωμα, μια διαμόρφωση μιας κοινωνικής διάδρασης που δύο διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος ο δικός σου και ο κόσμος του οποιοδήποτε ανθρώπου δίπλα σου, που είναι ούτως ή άλλως διαφορετικός, έρχονται σε επαφή. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι κάτι που μπορεί να είναι πάρα πολύ ταιριαστό ή και εντελώς ατέριαστο μπορεί να έρθει σε επαφή με κάτι απέναντί του. Είναι τελείως διαφορετικό πεδίο και είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλη η διαδικασία της έλξης, το αν θες και του εντυπωσιασμού, τι μας τραβάει το μάτι, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να πέφτει το μάτι μας, η προσοχή μας πάνω σε έναν άνθρωπο, τον οποίο μπορεί μετά να το σκεφτόμαστε και όπως ο κάθε ένας μπορεί να θέλει να σκέφτεται τον άνθρωπο απέναντί του, με ό,τι ρόλο θέλει να του δώσει. Είναι διαφορετικός λοιπόν ο εντυπωσιασμός και η έλξη και είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία, είναι με ένα ολόκληρο πλαίσιο ουσιαστικά διαδικασιών το τι γίνεται αν αυτοί οι δύο άνθρωποι κάποια στιγμή καταφέρουν και πλησιάσουν. Και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα δεύτερο μεγάλο στάδιο επεξεργασίας του ταιριάσματός τους, της καταλληλότητάς τους. Και είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο ότι η καταλληλότητα μεταξύ των ανθρώπων επίσης δεν έρχεται με παραγγελία. Το ποιος είναι ο καθένας μας είναι δουλεμένο από τη ζωή που έχουμε κάνει. Έχουμε μια ολόκληρη διαδρομή και κάποια στιγμή συναντάμε έναν άνθρωπο. Αυτή όλη η διαδρομή που έχει ο καθένας πίσω του τον έχει διαμορφώσει. Έχει δημιουργήσει παγιωμένα δεδομένα, πεποιθήσεις, συμπεριφορές, μοτίβα. Κάποιος είναι πιο κοινωνικός, κάποιος είναι λιγότερο, πιο ομιλητικός ή λιγότερο ομιλητικός. Και να ήταν μόνο αυτά. Σε οποιοδήποτε πεδίο, ο καθένας έχει τη δικιά του διαμόρφωση και ευθύνη για τη διαμόρφωση έχει η ζωή που έζησε, μέσα στην οποία ζωή ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Ελπίζω να μην σε μπερδεύω. Έχουμε ευθύνη για την πορεία μας, με την οποία πορεία μαζέψαμε πολλά. Και κάποια στιγμή συναντάμε έναν άνθρωπο. Με τον άνθρωπο απέναντι, προφανώς δεν οφείλουμε ούτε να του ταιριάξουμε, ούτε αυτός οφείλει να μας ταιριάξει. Το αν θα ταιριάξουμε ή όχι τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι με πολύ απλούς τρόπους. Συνήθως ο πιο απλός περιγραφικός όρος για το τέριασμα είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ο εαυτός μας δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να γίνουμε κάποιος άλλος. Να μην χρειάζεται να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και να ξεχάσουμε τι θέλουμε. Είναι αρκετά περιγραφικό αυτό για το ποιο μα ταιριάζει. Όταν κάποιο δηλαδή, όταν εσύ μπορεί και εγώ και όποιο καθένα μα μπορεί να είναι ο εαυτό του δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πάρα πολλέ φορέ μπερδεύεται ο κόσμο και υποδύεται διάφορα προφίλ, μπαίνει στη διαδικασία να βγάλει ένα διαφημιστικό για τον εαυτό του, ένα marketing που παρουσιάζει κάτι άλλο, που κρύβει κάποια άλλα, που κάπως φαίνεται, κάπως θέλει να φαίνεται πιο αστείος, πιο ενδιαφέρον, πιο κοντά να νιώθει ή να παρουσιάζεται ότι είναι στον άνθρωπο απέναντί του. Όλα αυτά είναι τακτικά λάθη στην όλη διαδικασία γιατί αργά ή γρήγορα θα κουραστούμε να υποδιόμαστε κάποιου τέτοιου ρόλου. Οπότε, ακόμα και εμεί που θέλουμε τη σχέση και που το κάναμε για τη σχέση όλο αυτό, θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το ρόλο που για κάποιο καιρό υποδιόμαστε.
Πάμε τώρα σε αυτό το, στο τέριασμα ήμασταν και στο πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί δίπλα μας. Αυτό το τέριασμα θέλουμε να είναι αμοιβαίο. Και γενικότερα οτιδήποτε σε μια σχέση να είναι αμοιβαίο. Και είναι πολύ σημαντική παράμετρος της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα να κάνει κάποιος τις δικές του προσπάθειες, τις δικές του κινήσεις για να διαμορφωθεί, για να αποκτήσει μια σχέση, για να το περιγράφει αυτό σαν καύχημα ή σαν κάποιο κατόρθωμα ή κάτι που έχει στη ζωή του ή κάτι που αν θέλεις η σύγκριση της ζωής του με τις ζωές των άλλων ανθρώπων δεν το βγάζει ελληματικό. Δηλαδή, δεν χρωστάμε να κάνουμε σχέση γιατί κάνουν οι άλλοι σχέση. Δεν χρωστάμε να έχουμε κάποιον συγκεκριμένου προφίλ άνθρωπο δίπλα μας γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν κάποιο συγκεκριμένο τύπου άνθρωπο, προφίλ ανθρώπου δίπλα τους. Ουσιαστικά δεν οφείλουμε τίποτα. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Χρειάζεται να το ξεκαθαρίσει ο καθένας με τον εαυτό του τι μπορεί να χρειάζεται για να μπει πάλι ο ίδιος στη διαδικασία μέσα από επιλογές που θα κάνει και για τις επιλογές έχουμε επίσης συζητήσει σε άλλα βίντεο. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές και η ευθύνη μας για τις επιλογές. Μέσα από τις επιλογές αυτές που θα κάνει να βρει τον κατάλληλο με τον οποίο θέλει μία χρειάζεται και αν θέλεις είναι και μία από τις πιο ιδανικές εκδόσεις διάδρασης που καταλήγουν σε σχέση. Χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαιότητα. Και για να περιγράψουμε λίγο την αμοιβαιότητα, θα σου πω ένα σχηματικό παράδειγμα. Σκέψου ότι είμαστε σε εκείνες τις βάρκες, τις παλιές τις βάρκες με τα κουπιά, πλέον δεν ξέρω και κατά πόσο είναι, κυκλοφορούν ακόμα. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια βάρκα και κάθεται και βρισκόμαστε σε αυτή τη βάρκα ή τέλος πάντων θέλουμε να βρεθούμε σε αυτή τη βάρκα με έναν άνθρωπο δίπλα μας. Οπότε ο ένας είναι από τη μία μεριά που έχει ένα κουπί. Γιατί κουπί έχει αυτή η βάρκα από τη μία μεριά και έχει κουπί από την άλλη μεριά. Ο καθένας μας λοιπόν είναι από τη μία πλευρά της βάρκας και δίπλα του έχει ένα κουπί. Το να κάνει μόνο ένας προσπάθειες για αυτή τη σχέση είναι σαν σε αυτή τη βάρκα τώρα, στο παράδειγμά μας, ο ένας να κάθεται ακίνητος και ο άλλος να κάνει κουπί. Τι θα κάνει αυτή η βάρκα? Στροφές. Θα γυρνάει γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Ουσιαστικά δεν θα κάνουμε βόλτα, δεν θα κάνουμε βαρκάδα, δεν θα πάμε κάπου, δεν πάει κάπου όλο αυτό. Γυρνάμε γύρω, στο παράδειγμα της βάρκας, γυρνάμε γύρω-γύρω από ένα σημείο. Ουσιαστικά κάνουμε ένα κύκλο συνέχεια. Σκέψτε τώρα ότι φεύγουμε από αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μόνο ο ένας είναι ο ενεργητικός, ο δυναμικός, αυτός που προσπαθεί για κάτι μεταξύ τους και ο άλλος είναι κάπως πιο παθητικός, πιο ουδέτερος, αδιάφορος ίσως για κάτι που αφορά και τους δύο. Αυτή η βαρκάδα προφανώς αφορά και τους δύο. Είναι και οι δύο πάνω στη βάρκα. Οπότε αν κάνει μόνο ένα κουπί, κάνουμε κύκλους. Σκέψτε τώρα ότι κάνουν και οι δύο κουπί, αλλά κάνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Δεν είναι συντονισμένοι. Δηλαδή ο ένας κάνει κουπί από προς τα μπροστά και άλλος προς τα πίσω. Πάλι κάνουμε κύκλους. Πάλι και πιο έντονος αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν, αν δεν έχουν κάτι να μοιραστούν, αν δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, αν αυτή η καταλληλότητα είναι υπό αμφισβήτηση, ούτε αυτό πάει κάπου. Και είπαμε ότι το τι κάνει ο καθένας είναι ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να το παραγγείλουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε και δεν είμαστε και σε θέση να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο απέναντι να κάνει το κουπί όπως το θέλουμε εμείς. Ή να κάνει κουπί όπως κάνουμε εμείς. Ή να κάνουμε εμείς κουπί. Ούτε αυτό έχει νόημα. Να κάνουμε εμείς κουπί όπως κάνει αυτός. Και τώρα η περίπτωση να δουλέψει όλο αυτό είναι προφανώς θα κάνουν και οι δύο τις κινήσεις τους και οι δύο κουπί και προς την ίδια κατεύθυνση. Πάλι χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της βάρκας, ήθελα λίγο να το επεκτείνω, πάλι μιλώντας για τις σχέσεις. Σκέψω ότι είμαστε πάλι στην ίδια βάρκα, είμαστε πάνω σε μια υδάτινη επιφάνεια και ο ένας πλησιάζει τον άλλον. Είναι στην αρχική θέση και οι δύο κάθονται. Και κάποια στιγμή ο ένας πλησιάζει τον άλλον. Αν μόνο ο ένας πλησιάζει τον άλλον, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η βάρκα μπορεί να γύρει. Μπορεί να γύρει μέχρι και επικίνδυνα. Μπορεί να γύρει τόσο πολύ που μπορεί να σταματήσει να επιπλέει. Να βουλιάξουν και οι δύο. Αυτό τώρα τι θέλει να πει και γιατί το χρησιμοποιούμε. Γιατί οι κινήσεις σε μια σχέση, όταν έρχονται μόνο από τη μία πλευρά, όταν μόνο ένας είναι δραστηριοποιημένος, κινητοποιημένος, όταν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα. Και βασικά δεν υπάρχει και δεν έχει και καλή εξέλιξη. Και αυτό γιατί το λέω εγώ. Θα ήθελα να το σκεφτείς και θα ήθελα και να το σχολιάσεις. Γιατί ούτως ή άλλως έτσι συμβαίνει. Αν ένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για μια σχέση, θα κουραστεί. Αν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται και αυτός όπως και εμείς, ενδεχομένως, στην πράξη βέβαια φαίνονται αυτά, τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Σκέψτε δηλαδή ότι σε εκείνο το παράδειγμα που είπαμε ότι σε αυτή την περίπτωση ότι ο ένας θα πάει προς τη μεριά του άλλου, σκέψτε τώρα εναλλακτικά και οι δύο να βρεθούν κάπου στη μέση ή και οι δύο ισορροπημένα να προσπαθήσουν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Δεν θα τεθεί θέμα να βουλιάξει αυτό το οποίο πάνε να κάνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτές ήταν κάποιες σκέψεις τώρα για τις σχέσεις και για τη δυναμική των σχέσεων και για την καταλληλότητα των σχέσεων. Ελπίζω κάπως να έριξα λίγο φως στο τι είναι σχέσεις και τι κάνουμε μες στις σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε μάθει να επιβιώνουμε αλλά και να διαβιώνουμε με σχέσεις που κάνουμε για το καλό μας.
ούτε για το καλό του απέναντι, ούτε γιατί πρέπει να κάνουμε σχέσεις. Κάνουμε σχέσεις για να εξυπηρετήσουμε ανάγκες μας. Αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό και κάνουμε κατάλληλες επιλογές, επιλογές που δεν θα έχουν από μόνες τους κάποιον εγωισμό, γιατί δεν είναι πιο σημαντικές επιλογές από εμάς που τις κάνουμε και από τους λόγους που τις κάνουμε, που είναι οι ανάγκες μας. Αν λοιπόν το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, τουλάχιστον για μας, έχουμε αυξήσει από την πλευρά μας τις πιθανότητες αυτή η σχέση που θέλουμε να κάνουμε να πάει καλά. Δεν ξέρω πόσο πολύ νιώθεις ότι έχει απαντηθεί η ερώτηση. Εγώ νιώθω ότι έριξαμε αρκετό φως στη διαδικασία. Θα με ενημερώσεις όπως είπαμε. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι. Χαρά θα μας δώσει όλο εμάς το επιτελείο που δημιουργούμε αυτά τα βίντεο. Μπορείς να μένεις και ενημερωμένος με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων για όποια νεότερα βίντεο βγουν από το κανάλι. Μπορείς να σχολιάσεις, μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο. Με αυτό το περίφημο επίσης αντίστοιχο κουμπάκι του like. Και είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας.